Αλλαγή κλίματο, λοιπόν, βλέπουν το τουρκικά πρωτοσέλιδα και αλλαγή σελίδα, μια νέα σελίδα. Αν αναρωτιέστε τώρα τι είδου σελίδα είναι αυτή, μία από τα ίδια είναι η απάντηση. Δεν πρόλαβε να φύγει ο Έλληνα Πρωθυπουργό από την Κωνσταντινούπολη και άρχισαν οι Τούρκοι τη παραβιάσει. Η Γεωργία Γαραζιώτη είναι κοντά μα για να μα πει περισσότερα. Έτσι είναι, Πόπη, δεν πρόλαβε καλά-καλά να επιστρέψει στην Αθήνα ο Κυριακό Μητσοτάκη από την Κωνσταντινούπολη, ύστερα από μια συνάντηση που, και, ε, για την οποία και οι δύο πλευρέ εξέφρασαν ικανοποίηση και μάλιστα τόνισαν ότι έγινε σε ένα πολύ θετικό κλίμα. Η Τουρκία επέστρεψε στην τακτική των προκλήσεων στον ουρανό του Αιγαίου. Σήμερα, λοιπόν, 10 αεροσκάφη τη τουρκική πολεμική αεροπορία, εκ των οποίων δύο επανδρομένα αεροσκάφη, μη επανδρομένα αεροσκάφη, παραβίασαν 25 φορέ τον ελληνικό ενέριο χώρο στο βορειοανατολικό, στο κεντρικό και στο νεοτιοανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή, όλο το Αιγαίο ουσιαστικά. Μάλιστα, 21 από τις 25 παραβιάσεις έγιναν από τα δύο μη επανδρομένα. Τα τουρκικά αεροσκάφη, όπως κάθε φορά, αναγνωρίστηκαν και αναχετήστηκαν από ελληνικά μαχητικά και κατά τη διάρκεια μάλιστα των αναχαιτήσεων σημειώθηκε μια εμπλοκή. Μάλιστα. Να ρωτιέται κανείς αν δεν έπεφταν οι τόνοι και αν δεν κάποια σχέση μεταξύ των δύο, τι θα, τι θα βλέπαμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία.